σύντροφοι, το θέμα των σεισμών και της αντισεισμικής θωράκισης των σπιτιών του λαού, των λαϊκών υποδομών, ήταν, είναι και θα είναι πεδίο διαπάλης με το μεγάλο κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό. Και αυτό γιατί κάθε υποδομή που εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού για να υποδομηθεί, συντηρηθεί, επισκευαστεί, θωρακιστεί, αντιμετωπίζεται ως κόστος, αφού δεν αποφέρει κέρδη στους κατασκευαστές ή στους άλλους επενδυτές. Μέσα αυτές τις υποδομές δεν εντάσσουμε μόνο κτίρια, όπως κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, αλλά και άλλες, όπως η οδοποιία, που δεν είναι λιγότερο απαραίτητη για τους κατοίκους μιας ορισμένης περιοχής, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για το νησί μας με την ιδιαίτερη γεωγραφία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Κεφαλονιά, η Ιτάκη, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα βίωσαν τις καταστροφικές και ματηρές συνέπειες των μεγάλων σεισμών του 1953. Και αν για πολλούς από εμάς η δραματική εκείνη περίοδος υπάρχει στις μνήμες μας μόνο από τις διηγήσεις των παππούδων μας ή των γονιών μας, η μεγάλη διπλή σεισμή του 2014 είναι χαραγμένη ανεξίτηλα σχεδόν σε όλους μας. Οι καταστροφές ήταν πολλές και σημαντικές. Ορισμένες είναι ορατές ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, σταθήκαμε τυχεροί καθώς τη μέρα εκείνη, ήταν Κυριακή, που σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες ήταν κλειστά, γιατί τουλάχιστον στην Παλική, που δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα, σε αυτά τα κτίρια ακριβώς σημειώθηκαν και μεγαλύτερες ζημιές. Ορατές δε γυμνού οφθαλμού είναι επίσης 10 χρόνια μετά, μνημεία αδιαφορίας και εγκατάλειψης από το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του, οι ερυπωμένες κρατικές κατοικίες Λιξουρίου, το βομβαρδισμένο οδικό δίκτυο, το θεόκλειστο δημοτικό θέατρο Λιξουρίου, το μηχανουργείο σφαγείο του ΕΠΑ Λιξουρίου και τόσα άλλα. Το ταξικό εργατικό λαϊκό κίνημα, τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία, οι σύλλογοι του νομού μας, με μπροστάρι το εργατοϋπαλληλικό μας κέντρο, την επόμενη στιγμή από το χτύπημα του Εγκέλαδου, μπήκαν στη μάχη της βοήθειας προς τους πληγέντες, της έκφρασης αλληλεγγύης, της διεκδίκησης και του αγώνα προς την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της. Το βασικό που αναδείχθηκε από την έντονη δραστηριότητα του κινήματος στην περίοδο εκείνη ήταν η μαζική, θερμή και απλόχερη έκφραση της αλληλεγγύης του ελληνικού λαού από όλες τις άκρες της χώρας προς τους πληγέντες. Ζάκυνθος, Σάμος, Καλαμάτα ήταν μόνο ορισμένες από τις περιοχές που η εργατική τάξη, τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα, έδειξαν τις ανεξάρτητες δυνατότητες που έχει ο λαός για να συμβάλλει στην ανακούφιση και στην καλυτέρευση των όρων διαβίωσής τους. Τόνοι υλικής βοήθειας κατέθεναν διαρκώς στο εργατικό κέντρο και τα σωματεία του νησιού μας καθημερινά τη μοίραζαν χέρι με χέρι, καλώντας παράλληλα τους ανθρώπους αυτούς, εκτός από την απαραίτητη βοήθεια που λάμβαναν, να πάρουν και τη δίκη τους στα χέρια τους, να αρθώσουν το ανάστημά τους, διεκδικώντας λύσεις χωρίς καμία καθυστέρηση στα αυξημένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά μεσής του χειμώνα. Γρήγορα συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα στην Παλική και Επιτροπή Αγώνα Φορέων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την αποκατάσταση των συνεπειών των σεισμών με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου, της ΕΛΜΕ, Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων, Λαϊκών Επιτροπών, του Συνδέσμου Ιδραυλικών και άλλων φορέων. Συγχωρέστε με αν αφήνω κάποιον φορέα απ' έξω, που επεξεργάστηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο ετοιμάτων και διεκδικήσεων, που το επικαιροποιούσε τακτικά, ανάλογα με τις εξελίξεις, ενημέρωνε τον λαό των νησιών μας, οργάνωνε δυναμικές και μαζικές κινητοποίησεις που είχαν σοβαρό αντίκτυπο. Ενδεικτικά αναφέρω την επιτυχία των κινητοποιήσεων να μεταφέρονται προσωπικό και είδη βοήθειας δωρεάν με το ferry boat και όχι επί του κανονικού αντίτυπου που ήθελε η εταιρεία, τις παρεμβάσεις στο ΤΑΣ όταν οι άλλες δυνάμεις έπιναν νεράκι στο όνομά του, ακόμα και αν αυτό στεκόταν αμέτωχο, περιμένοντας τις εντολές πολιτικής ηγεσίας. Την άρνηση να αποδεχτεί ο λαός μας τη λογική που έμπαινε τότε των σημειακών παρεμβάσεων, όπως τους λέγανε. Τον Απρίλιο του 2014, τρεις μήνες μετά τους σεισμούς, οργανώθηκε απεργία με αιτήματα που πρότασαν την προστασία των σεισμοπαθών, όπως αποζημιώσεις στο 100%, επίταξη ξενοδοχείων, μέτρα της σεισμικής θωράκισης σε όλες τις υποδομές με βάση τις ανάγκες και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Και ενώ το εργατικό κίνημα, τα σωματεία και τα μέλη του στα νησιά μας και πανελλαδικά έδιναν κάθε μέρα τη μάχη για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και των λαϊκών κατοικιών και υποδομών, το αστικό κράτος έδειξε για ακόμη μια φορά το πραγματικό του πρόσωπο, την αναλγησία του απέναντι στις λαϊκές ανάγκες και τα προβλήματα. Αξίζει να θυμηθούμε τη στάση των κυβερνητικών στελεχών, όπως τη στάση των υπουργών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των πρωτοπαλίκαρων υπουργών τους,
του γνωστού και μη εξαιρετικού κυρίου Χρυσοχοΐδη, που και σήμερα παραμένει υπουργός, με τον μεγάλο τότε αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, και του κυρίου Φίλη, που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον απαλλαιωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν πρώτος, ο κ. Χρυσοχοΐδης, πραγματοποίησε επίσκεψη 9 μήνες μετά τα γεγονότα, εν κρυπτό μάλιστα, την οποία επίσκεψη το κίνημα αμέσως κατήγγειλε και αποκάλυψε, καθώς αφορούσε αποκλειστικά τη διαμόρφωση σχεδίου για νέες υποδομές για την κερδοφορία του τουριστικού και άλλων κλάδων του μεγάλου κεφαλαίου. Ο δε δεύτερος προοδευτικότατος κύριος ως Υπουργός Παιδείας αρνιόταν κατηγορηματικά λόγω του δίθεν βεβαρημένου προγράμματός του στις 27 Ιδεκάτου του 2015 να συναντήσει τους 100 κεφαλονίδες μαθητές, τους 10 διευθυντές σχολείων και την αντιπροσωπεία της ΕΛΜΕ που πραγματοποιούσαν κινητοποίηση στο Υπουργείο για τη φρικτή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και ακόμα υπάρχει εν μέρη στις σχολικές υποδομές της Κεφαλαιανίας και της Ιθάκης. Μάλιστα έβαλε τα ΜΑΤ να συναντηθούν με την εκπαιδευτική κοινότητα σε μια προσπάθεια να καταστήλει το αγωνιστικό φρόνημα των συγκεντρωμένων. Ενέργεια που φυσικά έπεσε παταγωδώς στο κενό κάτω και από την αλληλεγγύη που επέδειξαν και οι φορείς που συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην Αθήνα. Έτσι αντιμετώπισε η πρώτη φορά αριστερά τους σεισμοπαθείς των νησιών μας. Έτρεξε όλα τα έργα που απαιτούσε το μεγάλο κεφάλαιο και παρέπεψε στις καλέντες ό,τι αφορούσε τις ανάγκες του λαού. Προς επίρρωση των ανωτέρων, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το Ματζαβινάδη νοσοκομείο, που 10 χρόνια μετά δεν έχει πέσει ακόμα ένα χέρι μπογιά. Με ευθύνη φυσικά και όλων των υπόλοιπων κυβερνήσεων που ανέλαβαν μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν. Όλες οι μετέπειτα κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι η λύση στα προβλήματά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και όχι με την επισκευή των εργατικών κατοικιών για να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα σπίτια του χωρίς να πληρώνει νίκη ή με τη στέγαση των 5 σχολείων του νομού που 7 χρόνια μετά παραμένουν ακόμη στα κοντέινες. Όμως στη χώρα μας, στα νησιά μας, υπάρχει ΚΚΕ και οι δυνάμεις στο κίνημα σε όλη την κοινωνία βρίσκονται μπροστά στην υπεράσπιση λαϊκών δικαιωμάτων. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, μαζί με το λαό, όχι απλά για να πάρθουν μέτρα ανακούφισης, αλλά να δοθούν λύσεις τέτοιες που θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε όπως αρμόζει εν έτη 2023 και όχι με όρους 1953. Αξία έχει να κάνουμε και μια πιο ειδική αναφορά στην αυτοτελή κομματική δραστηριότητα που αναπτύξαμε την περίοδο εκείνη. Όχι για να πλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί στα αλήθεια η δράση του ΚΚΕ, η δράση του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος σε συνθήκες δύσκολες και ξένες προς την καθημερινή συνηθισμένη ζωή είναι όρος και προϋπόθεση για να μπορεί ο λαός να διεκδικεί με μαζικούς όρους, με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, να προτάσει τις ανάγκες του, ειδικά όταν αυτές είναι άμεσες και οξυμένες. Έτσι λοιπόν και την περίοδο σεισμών και όλη την περίοδο που ακολούθησε, η δράση του ΚΚΕ φώτισε την πραγματικότητα, αποκάλυψε τις τρομακτικές ευθύνες του αστικού πολιτικού συστήματος, που έχει παραπέμψει την αντισεισμική θωράκιση του λαού στο ποτέ, όπως παραπέμπει και τις άλλες ανάγκες του λαού, όπως την πλημμυρική προστασία, την πυροπροστασία και άλλες. Καθώς το ζύγι κόστος-οφέλους που χρησιμοποιεί για να ζυγίσει τα έργα τα οποία κάθε κυβέρνηση επιλέγει να υλοποιήσει, γέρνουν μονόπλευρα στο κόστος, όταν βεβαίως δεν μιλάμε για επενδύσεις. Όταν όλοι οι άλλοι κυβερνητικοί και τοπικοί παράγοντες ακόμα δεν είχαν πάρει καλά-καλά χαμπάρι τι γινόταν στην Κεφαλαιονιά, ο βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, ο Νίκος ο Καρθανασόπουλος, ερχόταν το ίδιο βράδυ στο νησί. Λίγες μέρες μετά ακολούθησε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομματός μας, ο Δημήτρης του Κουτσούμπα, που δεν ήταν μια θυμοτυπική επίσκεψη, αλλά μια ουσιαστική βοήθεια στο κομμάτι της καταγραφής των αληθινών συνεπειών του σεισμού και της οργάνωσης της μαχητικής διεκδίκησης, στο ανέβασμα της αισιοδοξίας του λαού. Είναι χαρακτηριστική η σύσκεψη που οργανώθηκε στο Λιξούρι με τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα, στην οποία πήραν μέρος όλοι οι φορείς της Παλικής, σε μια κατάμεστη αίθουσα, που αποκαλύφθηκε πέραν όλων των άλλων και η γύμνια του κρατικού μηχανισμού, που όσα μέτρα και αν παίρνονταν ήταν ημίμετρα και όχι ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Το επόμενο διάστημα ακολούθησε μπαράζ ερωτήσεων, επερωτήσεων και αναφορών στη Βουλή. Αναδείξαμε το θέμα ολόκληρα. Έγινε κτήμα όλης της χώρας. Εφοδιάστηκαν λαϊκές δυνάμεις με γνώση, δύναμη, πείρα. Τον Απρίλιο ήρθε εκ νέου αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής με τη συντρόφισσα Αλέκα Παρίγα, που περιόδευσε σε χώρες δουλειάς και γειτονιές, όπως το γυροκομείο Αργοστολίου, που τότε στεγαζόταν
στον παντελώς ακατάλληλο χώρο του μοναστηριού του Αγιαντρέα στα Τραβιάτα. Αλλά και οι κομματικές οργανώσεις βάσης, οι φίλοι και οι οπαδοί του κόμματος, από την πρώτη ώρα των σεισμών, βρέθηκαν νυχθημερών στους δρόμους, χωρίς να λογαριάζουν προσωπικά προβλήματα και ζημιές. Μπροστά στην προσπάθεια για έκφραση αλληλεγγύης, στην προσπάθεια για την οργάνωση των σεισμοπαθών, δεν αφήσαμε πέτρα που να μην συναντηθήκαμε, να μην συζητήσαμε, να μην βοηθήσαμε. Τα στελέχη του ΚΚΕ στο κίνημα, οι εκλεγμένοι σε δήμους και περιφέρειες, όλα τα μέλη του κόμματος, ξέχασαν για μήνες τι θα πει η προσοχή ξεκούραση. Μέσα στους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις δομές υγείας, τις γειτονιές, ειδικά στην Παλική, που είχε γίνει πλέον άτυπα η πρωτεύουσα των εξελίξεων, παντού υπήρχαν προβλήματα που οι άλλες δυνάμεις και το κράτος προσπαθούσαν επιμελώς να κρύψουν κάτω από το χαλί. Να πείσουμε τη λογική του εφικτού. Αυτά μπορούμε να κάνουμε τώρα, παιδιά. Έτσι λέγαμε. Να, τη γνωστή λογική του μεταχειρισμένου τσιρότου. Το βγάζω από τη μια πληγή και το κολλάω στην άλλη. Και εκεί έσπαγαν τα μούτρα τους, αφού παντού συναντούσαν το ΚΚΕ και τη λογική του σαν απόρθητο κάστρο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνεχίζουμε αταλάντευτα να δίνουμε τη μάχη σε όλα τα μετερίζια. Η εμπειρία που έχουμε συλλέξει είναι πλούσια και πολύτιμη. Μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις πιο όρημα και αποφασιστικά, πιο ολοκληρωμένα. Καθώς οι σεισμοί, ως φυσικό φαινόμενο, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν, εμείς οφείλουμε να θωρακιστούμε με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Το επιβάλλουν άλλωστε οι επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Με το ΚΚΕ στον δρόμο του αγώνα για τις δικές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια.